Μια από τις σημαντικότερες τραγουδίστρες της γενιάς της, η Γλυκερία, θα ερμηνεύσει για περίπου 2 ώρες στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδας, τρινιτικού χαρακτήρα, βυζαντινούς ύμνους και επιλεγμένα τραγούδια από την ελληνική παράδοση. Είναι πραγματικά κάτι ιδιαίτερο. Είναι ιδιαίτερη και η μέρα που παίζεται, Μεγάλη Τρίτη. Οπότε εμείς έχουμε ετοιμάσει μια παράσταση που την έχουμε δοκιμάσει βεβαίως, αλλά με μερικές παραλλαγές αυτή τη φορά. Με τα εγκόμια της Μεγάλης Εβδομάδας, θρηνητικά τραγούδια της Παναγίας και τραγούδια από το έντεχνο κομμάτι της μουσικής μας, κυρίως αποσπάσματα από έργα του Σταμάτη Πανουδάκη, που είναι πάρα πολύ κοντά στο θέμα αυτό, και κάποια επιλεγμένα παραδοσιακά τραγούδια. Γεννημένη στο Άγιο Πνευμασερών, η Γλυκερία από μικρή ηλικία τα κοντά στη βυζαντινή μουσική και την Ορθοδοξία. Ο σκοπός μας είναι να συγκινηθούμε εμείς οι ίδιοι, παίζοντας, τραγουδώντας, ψέλλοντας, και να συγκινήσουμε και τον κόσμο που τόσο ανάγκη το έχει να λάβει κάτι βαθιά μέσα στην καρδιά, να συγκινηθεί και να εκτονωθεί. Πραγματικά το έχει ανάγκη ο κόσμος. Η αγάπη για το τραγούδι ρίσωσε μέσα της από τα παιδικά της χρόνια, με την εικόνα του πατέρα της να ψέλνει, να μένει ανεξίτηλη στο ρεπερτόριο των καλύτερων της αναμνήσεων. Εμείς από το χωριό μετακομίσαμε στην κοντινή πόλη στις Σέρρες. Εκεί πέρα θυμάμαι πάρα πολύ, γιατί έφυγα 10 χρόνια από το χωριό. Έχω τις αναμνήσεις με την οικογένεια, με τους όλους τους φοριονούς, το γύρο του επιτάφιου, την Ανάσταση, το φαγητό όλοι μαζί, μετά το γλέντι πια και η χαρά. Αλλά από τις Σέρρες και μετά συμμετείχα, στόλιζα. Πέρναγα από κάτω τα έθιμα αυτά τα δικά μας, εγώ ακόμα και σήμερα τα κρατάω και το κάνω. Είχα από πολύ μικρή ερεθίσματα σε σχέση με αυτές τις μουσικές, με τη Βυζαντινή κυρίως, εξαιτίας του πατέρα μου, ο οποίος ήταν λάτρης της Βυζαντινής, λάτρης της ψαλτικής κυρίως, ήταν καλήφωνος, ερασιτέχνης ψάλτης, δεν έγινε ποτέ επαγγελματίας γιατί ντρεπόταν, αλλά εγώ τον άκουγα που έψελνε και τραγούδα για μια σπουδαία φωνή. Η Γλυκερία θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη το καλοκαίρι με μια ξεχωριστή συναυλία, στην οποία θα μοιραστεί τη σκηνή με τη Μαρινέλα και την Ελένη Βιτάλη.